Κύριε Γιάννη Παγωρόπουλε, καταρχήν σας ευχαριστώ που με δέχεστε στο γραφείο σας. Εγώ μάλλον έχω συνέστηση που βρίσκομαι, σε τι χώρο βρίσκομαι και αν δεν έχω θα το διαπιστώσω ευθύς αμέσως. Θέλω να πάμε κατευθείαν στο θέμα μας, στο κεντρικό, παρακολουθώντας την ιστορία, γιατί θα πούμε και άλλα πράγματα, την ιστορία αυτή με την κυβωτό του κόσμου, τον πατέρα Αντώνιο. Ο κόσμος πλέον ξέρει ότι είστε ένας από αυτούς που θελήσατε να σταθείτε δίπλα τους. Νομικά εσείς πώς τη βλέπετε αυτή την ιστορία? Την παρακολουθείτε? Μιλάμε κάθε μέρα, ανταλλάσσουμε απόψεις. Πώς τη βλέπετε? Και μέχρι τώρα 15 μέρες τώρα, σχεδόν 20 πάμε σε δύο μέρες, δεν έχουν επισήμως απαγγελθεί κατηγορίες. Βρισκόμαστε στο στάδιο το προανακριτικό, έτσι λέγεται, στο προανακριτικό. Ούτε καν στο προανακριτικό. Ωραία. Μπορώ να ακούσω λίγο τη γνώμη ενός πολύ έμπειρου και διακεκριμένου ανθρώπου που είναι και ζυμωμένος με την πολιτική, έτσι, το ξεχνάω. Γενικά, εγώ προσωπικά τουλάχιστον από αυτά τα οποία έχω ακούσει, δεν βλέπω κάποια ακόμα αξιολογική σημασία σε ευρήματα τα οποία να μπορούν να οδηγήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης. Οι κουβέντες αυτές βέβαια είναι αντικρουόμενες, στο μυαλό των εισαγγελέων δεν είμαι, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι υπερτιμημένες, το λέω δημόσια αυτό, και επίσης έχω την εντύπωση ότι μία ίσως προσεκτικότερη αντιμετώπιση θα οδηγούσε και ενδεχομένως στο να ξεπεραστεί με άλλον τρόπο παρά όχι ποινικό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχει, κατά τη δική μου τουλάχιστον την άποψη, ένα παρασκήνιο γύρω από αυτή την υπόθεση γενικά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και το παρασκήνιο αυτό, κατά με, έχει και πολιτικές αλλά και εκκλησιαστικές ρίζες. Όσον αφορά τις πολιτικές, με πολύ απλά λόγια, έχω την αίσθηση ότι είναι μια πρόσταξη ευκαιρία για την κυβέρνηση να ξεκαρφώσει την ατζέντα από τα θέματα της δικής της επικαιρότητας και να την οδηγήσει κάπου αλλού, που κάπως ησυχάζει τα νερά, τα ταραγμένα, αλλά και από πλευράς εκκλησιαστικής, υπό την έννοια ότι η Εκκλησία δια του ηγέτη της φρονώ ότι θέλει να μπει μέσα στον χώρο αυτόν με κάποιον τρόπο ώστε να δημιουργήσει προϋποθέσεις να διαδεχθεί την υπάρχουσα κατάσταση. Όλα αυτά βέβαια είναι αντικείμενα τα οποία κατά τη δική μου την άποψη θα τύχουν της προσοχής κάποια στιγμή του κόσμου που τώρα θέλει αίμα στην αρένα, ως συνήθως. Και βέβαια θα αποδειχθούν όταν ηρεμήσουν όλα και θα πιστεύω ότι θα δικαιωθώ σε αυτή την άποψη την οποία έχω δημιουργήσει. Από πλευράς τώρα πιο εξειδικευμένα νομικής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διοικητικά, όλα αυτά, ποινικό που φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη. Έχει κατά την άποψή μου παραβιαστεί για ακόμα μια φορά σε πολλές δίκες το έχω αυτή και μάλιστα σε ορισμένες που και εγώ έχω αναλάβει το τεκμήριο το περίφημο της αθωότητας, το οποίο στην προκείμενη περίπτωση δεν λειτουργήσε καθόλου. Και θα έλεγα ότι και από πλευράς η ευθύνη αυτή έχει ακουμπάει και τον πατέρα Αντώνιο, υπό την έννοια του ότι δεν έκανε κατά δική μου την άποψη όσα έπρεπε να κάνει για να περασπιστεί εξ αρχής τον εαυτό του. Άφησε μια κατάσταση, θα έλεγα, ανεξέλεγκτη. Δεν έχει ίσως αυτό την ευθύνη ολόκληρα, ίσως έπρεπε να τον βοηθήσουν και ορισμένοι άνθρωποι. Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί τώρα μια πάγια αντίληψη στον κόσμο, την οποία φοβούμαι ότι θα κάνει πολύ καιρό να την αλλάξει και ίσως και να υποστεί και συνέπειες άλλες οι οποίες δεν θα είναι και ευχάριστες για αυτόν και την οικογένειά του. Δηλαδή, τι εννοείτε? Μα μπει στη φυλακή. Είναι πάρα πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες να δούμε ένα ένταλμα σύλληψης το οποίο μπορεί να τον στείλει στη φυλακή. Μπορεί και να μην υπάρξει. Δεν έχω εικόνα των εγκλημάτων, αλλά επειδή ακριβώς πιστεύω ότι η μεγάλη εικόνα τον περιλαμβάνει και αυτόν συγκυροδέσμιο να οδεύει και να περνάει την πόρτα του κορυδάλου, κάπως έτσι το φαντάζομαι ότι θα γίνει. Τι θα έπρεπε να γίνει κατά τη γνώμη σας? Γιατί τώρα αυτά που λέτε δεν περνάνε και απαρατήρητα στον νομικό κόσμο. Έχω την εντύπωση ότι ο πατέρας Αντώνιος θα έπρεπε να ασχοληθεί σχολαστικότερα τη στιγμή κατά την οποία είχε τις επιθέσεις από
τον τύπο από διαφόρους οι οποίοι θέλανε να αλλάξουν το καθεστώς στην Κυπωτό, από εν πάση περιπτώσει πολλούς και διάφορους που ενδιαφέρονται για το θέμα, μια στεναρή αντίσταση, όχι στον αέρα με κουβέντες, αλλά με στοιχεία που είμαι βέβαιος ότι τα έχει, αλλά λόγω της υποκειμενικής κατάστασης ενός πανικού που τον έχει καταλάβει και δικαιολογημένα τον καταλαβαίνω απόλυτα τον άνθρωπο, δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής να τα εμφανίσει. Εύχομαι δηλαδή στο μέλλον, όταν συγκροτηθεί και η ομάδα η οποία τον υποστηρίζει οργανωθεί, να υπερασπίσει τα συμφέροντά του και να αποδείξει την αλήθεια του. Στην αρχή ξεκινήσατε μια αιχμή καθαρά πολιτική, εύστοχα, ότι έπρεπε να αλλάξει η ατζέντα. Από ποια θέματα? Από τις παρακολουθήσεις. Το θέματα δηλαδή της εποχής αυτής που ταλανίζει την κυβέρνηση, τα θέματα παρακολουθήσεων. Μόνο? Καλώς κακώς αυτά είναι, βέβαια είναι μεγάλος τομέας της οικονομίας και της ενέργειας, την οποία την έχουμε ζήσει και τη βιώνουμε καθημερινώς. Υπάρχουν και επιμέρους θέματα τα οποία έχουν σχέση με τις συντάξεις, με τους μισθούς, πράγματα τα οποία η κυβέρνηση οφείλει να τα οργανώσει και να τα φροντίσει προκειμένου να πάει σε εκλογές, διότι αν δεν το κάνει θα έχει τις επιπτώσεις της. Ωστόσο, από όλο αυτό το άχθος το οποίο κουβαλάει το τελευταίο καιρά και αναφέρουμε κυρίως παρακολουθήσεις, που έχει δημιουργήσει κάποια θέματα, ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία για αυτήν για να μετατοπίσει την ατζέντα. Εξαιρετική ευκαιρία, την οποία αν δεν άφησε να πέχει χαμένη. Ναι, κατά τη δική μου την άποψη. Κύριε Παυλόπουλο, όμως, πριν υπάρξει αυτό το θέμα, υπήρξε ένα σκληρότερο με αποδεδειγμένες, όχι αποχρώσεις ενδείξεις. Μιλάω για την παιδεραστία συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος μπαινόβγαινε στα γραφεία της Ριγίλης, των κομμάτων, κομματικό στέλεχος, μιλάω για την υπόθεση του Μίχου. Όπου κράτησε λίγα 24 ώρα και θαύτηκε. Και εδώ έχουμε 20 μέρες, παρά 2-3 μέρες, όπου λιτζάρουνε και γίνεται δολοφονία χαρακτήρος και ανθρώπων. Είναι απορίας άξιος όντως, γιατί είναι τόσο πολύ overdosed, να το πω, δηλαδή υπερτροφική αυτή το κυνήγι. Και μάλιστα παρακολουθώντας και από τις τηλεοράσεις, σχετικά με τα κανάλια τα οποία ασχολούνται με τα θέματα, βλέπω ότι θα έλεγα, δεν θα χρησιμοποιήσω έκφραση η οποία δεν είναι ενδεχομένως δόκιμη, αλλά πιέζουν εντός εισαγωγικών με τους συναδελφοί σας στο να βγουν ειδήσεις που ενδεχομένως δεν υπάρχουν. Μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση αυτό, γιατί σας ξαναλέω, το έχω αντιμετωπίσει αρκετές φορές στην καριέρα μου. Αλλά βλέπω ότι τούτη τη φορά υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον, πιέζουν άπαντες, φαντάζομαι όχι τυχαία. Είναι μέσα σε ένα γενικό κλίμα, το οποίο συνδυάζεται από πάρα πολλές απόψεις. Το μυαλό μου πάει σε πολλές, έχω πολλές σκέψεις δηλαδή πάνω σε αυτό, αλλά θα ήθελα να μην εκφραστώ ακόμα. Θα μου δοθεί πιστεύω ευκαιρία στο μέλλον, λιγάκι να προχωρήσει η ανάκριση, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Κύριε Στεφανόπουλε, έχω την αίσθηση ότι κάτι κρύβεται από πίσω, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και περιλαμβάνει και πολλούς ανθρώπους επιφανείς του τόπου μας, οι οποίοι μέσω της Κυβωτού είχαν πολλά πράγματα να κάνουν, δεν ξέρω αν τα κάνανε, δεν ξέρω πώς γίνανε, αλλά νομίζω ότι η δικαιοσύνη, η οποία νομίζω βρίσκεται στον καλό δρόμο, ψάχνοντας το χρήμα, ακολουθώντας τη ροή του χρήματος, νομίζω ότι θα καταλήξει σε πολύ ενδιαφέροντα συμπέρασματα. Ναι, αλλά αν ήδη η αίσθηση που υπάρχει σε όλους σας, όλο τον νομικό κόσμο, είναι ότι το σύστημα τον θέλει σιδηροδέσμιο, τότε θα διαλυθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το σύστημα είναι ακατάβλητο. Για Στεφανόπουλο και το ξέρετε. Αν το σύστημα το θέλει, θα μπει στη φυλακή. Τελεία. Και ο στόχος είναι μόνο να διαλυθεί και να πάρουν την περιουσία και τα χρήματα που ενδεχομένως υπάρχουν από δωρεές ανθρώπων, δεν είναι δικά του. Νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικότερα, τα μεγάλα κομμάτια, αν υποθέσουμε ότι ο στόχος περιλαμβάνει και κάποια άλλα ακόμη, τα οποία ωστόσο εγώ δεν μπόρεσα να τα σκεφτώ. Πιστεύω ότι το χρήμα και γενικότερα η οικονομική κατάσταση της Κυβωτού ήταν το δέλεαρ για κάποιους για να δημιουργήσουν όλο αυτό το θέμα. Βρήκανε την ευκαιρία, γιατί κάπως πρέπει να γίνει, είναι το πολύ ενδιαφέρον ζήτημα του μητού, των διαφόρων θεμάτων που αφορούν τα παιδιά, πολύ ευαίσθητα αντικείμενα τα οποία ασχολούνται τώρα όλοι στην Ελλάδα. Επομένως, μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να γίνει αυτό που έγινε, να υποστηριχτεί μέχρι ότου γίνουν πλέον και οι τελικές πέσουν και οι τελικές υπογραφές. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είστε
πάρα πολλά χρόνια στις αίθουσες στο δικαστηρίο και με πάρα πολλές επιτυχίες σε πρόσωπα, θεσμούς, καταστάσεις, εταιρείες κλπ. Πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι η μαρτυρία ή η καταγγελία ενός παιδιού το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι ευμετάβλητος ο χαρακτήρας του. Κανείς δεν δίνει σημασία στο γεγονός ότι στην Κιβωτό δεν πηγαίνανε οποιαδήποτε παιδιά. Παιδιά, ας πούμε, που ορφάνεψαν, παιδιά από συγκυρίες που έμειναν μόνα τους. Πήγαιναν παιδιά από κακοποιημένα περιβάλλοντα, κακοποιημένες οικογένειες, παιδιά που ο χαρακτήρας τους δοκιμάζονταν καθημερινά στην τριβή με την κοινωνία και την παρανομία. Πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι μια τέτοια μαρτυρία? Πιστεύετε ότι οι εισαγγελείς, γιατί έχουν στείλει πάνω από 4.000 παιδιά εκεί, οι εισαγγελείς ανηλίκων, και πολλές φορές με βία πράξη, με βία προσαγωγή. Κοιτάξτε, η εμπειρία μου στο σημείο αυτό λέει το εξής. Ένας εισαγγελέας ανηλίκων, τουλάχιστον αυτοί που είναι διορισμένοι, έχει αναπτύξει ένστικτο πρώτο. Και επειδή ακριβώς έχει μετέλθει πολλών τέτοιων υποθέσεων και εμπειρία σχετικά με την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, εγώ πιστεύω ότι μπορεί ένας εισαγγελέας ανηλίκων με το που θα ακουστεί ή θα διαβάσει την καταγγελία κάποιου παιδιού να καταλάβει αν είναι ή δεν είναι ή πόσο είναι ή πόσο δεν είναι η αλήθεια ακριβής. Πώς αποτυπώνεται δηλαδή με ακρίβεια. Βεβαίως η ψυχολογία ενός ανηλίκου είναι εντελώς αμετάβλητη. Το τόσο το κάνει τεράστιο και τούμπαλι. Κάτι το οποίο τον έχει ενοχλήσει βεβαίως μπορεί να το αποθήσει σε μια γωνιά της ψυχής του και να το θεωρήσει τουλάχιστον, το ξεχνάει και να το ξαναθυμηθεί μετά από πάρα πολλά χρόνια από μια συγκυρία. Αυτά τώρα τα λένε οι ψυχίατροι, είναι καταγεγραμμένα στα εγχειρίδια, είναι κοινός τόπος. Εδώ έχω την εντύπωση, από τουλάχιστον από αυτά τα οποία άκουσα και τα οποία διάβασα, ότι δεν είναι μία καταγγελία η οποία να έχει ένα ειδικό βάρος τέτοιο ώστε να δημιουργηθεί αυτός ο ρημαγδός ο οποίος έχει ήδη δημιουργηθεί. Εννοείται την κακουργηματική πράξη και την ασέλεια και όλα αυτά. Ναι, σε αυτήν αναφέρομαι, γιατί αυτή η μία είναι. Πώς το βγάζω το συμπέρασμα θα μου πείτε. Είναι μία σκέψη η οποία ερχόταν, τουλάχιστον εγώ προσωπικά έτσι σκέφτηκα, γνωρίζοντας εξ απάλλων ήχων την ιστορία της Κιβωτού, έχοντας ακούσει και εγώ όλα αυτά τα οποία έχει κάνει ο πατέρας Αντώνιος και εν πάση περιπτώσει την έξωθεν καλή μαρτυρία του ως τώρα. Δεν μπορεί κανένας βέβαια να αποκλείσει τίποτα, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα χρησιμοποιήσω μία μικρή λέξη, είναι υπερβολικό. Δηλαδή εμένα τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία θα έλεγα ότι δεν με πείθει. Ωστόσο δεν σημαίνει κάτι, το ότι δεν πείθει εμένα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει και έτσι. Αυτό είναι στα θέματα μέσα τα οποία θα εξετάσουμε σαν γελίες. Πιστεύω ότι θα καταλήξουν σε ασφαλές συμπέρασμα, γιατί σας είπα είναι έμπειροι. Έχω τύχει πρόσφατα να έχω μία υπόθεση περίπου τέτοιου χαρακτήρα, μίλησα με κανένα δυο από αυτές, γιατί είναι συνήθως γυναίκες και όχι ότι μπαίνουν γυναίκες όπως έχουν μεγαλύτερες ευαισθησίες, είναι μανάδες, έχουν μια λογική σε αυτά τα πράγματα. Και έχω την εντύπωση ότι μπορούν, δηλαδή μου έδωσαν να καταλάβω τότε ότι έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν πού είναι η αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια και πόσο. Εσείς έχετε συναναστραφεί με τον συνάδελφο μας πάρα πολλές φορές και σε πολύ μεγάλες υποθέσεις. Και όχι μόνο σε αυτή του εμείς του Τσοχατζόπουλου. Όλο αυτό που γίνεται μπορείτε να το, αν όχι να το κρίνετε, να το σχολιάσετε, να το αναλύσετε, να το μηδέ εξαιρουμένο και του παρόντος. Εντάξτε, έχω μια πραγματικά έτσι μεγάλη επαφή και έχω δημιουργήσει και πολλές φιλίες μέσα στο χώρα σας. Και βέβαια και έχω συζητήσει και πάρα πολλά. Όλοι ξεκινάνε με αγαθή προαίρεση. Στη διαδρομή δεν θέλω να σχολιάσω τον τύπο, ούτε να σχολιάσω τους συναδέλφους σας. Στη διαδρομή το πάθος και ίσως και άλλοι παράμετροι, τους οποίους εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, δημιουργούν ένα δρόμο, μία στράτα, η οποία πολλές φορές μπορεί να σε ρίξει και στα βράχια. Και αυτό το πράγμα γίνεται ανεξέλεγκτο όσο περισσότερο εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των συναδέλφων.
Δεν μπορώ να το κρίνω, είμαι ο τελευταίος που θα το κρίνει. Σας λέω, τους αγαπώ όλους, είμαστε φίλοι με όλους και όπου μπορώ να βοηθήσω και εγώ με το δικό μου τρόπο, πάντα το κάνω, δεν το αποφεύγω. Νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν είναι το τεκμήριο της αθότητος, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις. Αυτό έχω καταλάβει. Ειδήσεις δηλαδή σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα δίνονται με το σταγονόμετρο. Και αυτό εντείνει τον ανταγωνισμό. Και στον ανταγωνισμό, προκειμένου ένας να ξεπεράσει τον άλλο, πολλές φορές φτάνουν σε ακρότητες, οι οποίες έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν και θέση τώρα στα μεταξύ σας, γιατί εσείς είστε άνθρωποι που έχετε κάνει πορείες ο καθένας με τον δικό του τρόπο και νομίζω ότι θα μπορούσε με έναν άλλο τρόπο να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Πάντως όπως και να έχει, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος πλήττεται τώρα, ακόμα δεν είναι κατηγορούμενος, είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και ένα μεγάλο μερίδιο της ευθύνης το έχουν οι δημοσιογράφοι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας κώδικας, στην Αμερική τουλάχιστον υπάρχει, προστασίας, ειδικά σε τόσο ευαίσθητα θέματα, αφού αν μη τι άλλο, η πλειοψηφία όλων αυτών των παιδιών είναι ανήλικα. Δεν μιλάω τώρα για τους ενήλικες που έχουν γίνει οικογενειάρχες, έχουν παντρευτεί, είναι κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Μιλάω για τα παιδιά τα οποία ακόμα είναι ανήλικα μέσα εκεί και έχουν στοχοποιηθεί. Πολλά από αυτά δεν πάνε σχολείο. Ήδη, δηλαδή... Αναπόφευκτη συνέπεια, αγαπητέ κύριε Στεφανόπουλε, αναπόφευκτη συνέπεια από αυτής της περιστατικού αυτών των πραγμάτων που σας περιέγραψα προηγουμένως. Αναπόφευκτη συνέπεια όσον αφορά δε για τα θέματα τα που έχουν σχέση με το τεκμήριο, γεμάτες οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Δικαστηρίου του Ανθρωπίνου Δικαιωμάτων, γεμάτες από παραβιάσεις τέτοιων περιπτώσεων. Με καταδίκες εις βάρος της Ελλάδος. Ναι, αλλά εγώ τα ακούω και εσείς τα ακούτε και κανείς δεν ευαισθητοποιείται. Σωρία τέτοιων αποφάσεων. Μην ψάχνουμε να βρούμε. Σωρία. Και αν αυτή η υπόθεση κάποια στιγμή οδηγηθεί, δεν ξέρω τι θα κάνει ο πατέρας Αντωνίου, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα ίδια θα πει και αυτά. Και είναι οι αποδείξεις γνωστές, η καθημερινότητα, η δημοσιογραφική καθημερινότητα που τον αφορά είναι συντριπτική. Δεν χρειάζεται δηλαδή αποσκοπή σε αποδείξεις. Ναι, αλλά τώρα. Εγώ θα την κάνω την ερώτηση, γιατί είπατε ότι έχουμε χιλιάδες αποφάσεις. Η Ελλάδα, όσο και να μην ψηφίζει Πασόκ, χωρίς να το ξέρει Πασόκ είναι. Γιατί γελάτε? Γελώ διότι δεν είσαι ο μόνος που το λέει. Γι' αυτό γελώ. Ναι, αλλά έχουμε εκατοντάδες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορούν την Ελλάδα για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι αλήθεια. Έχω αντίληψη προσωπική, είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Πλούσια. Το είπατε πριν. Ναι, αλλά τα πολλά χρόνια κυβέρνησε το κανονικό Πασόκ με τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, μετά το δεύτερο Πασόκ με τον κύριο Σιμίτη και τώρα το όλον Πασόκ με όλους αυτούς οι οποίοι είναι δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη. Τι θέλετε να σας πω πάνω σε αυτό? Δεν ξέρω, δεν έχουν όλοι αυτοί ευθύνες. Τώρα κυβερνάει το όλον Πασόκ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, κοιτάξτε, δεν φταίει το Πασόκ. Δεν θέλω να σας πειράξω τώρα. Δεν με πειράζει. Ούτε να κάνω. Είναι καθόλου. Είναι μια διαχρονική κατάσταση η οποία επικρατεί παντού. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα ενδεχομένως πολλές φορές και κακής άσκησης της δικαιοσύνης. Σε ελληνική δικαιοσύνη. Έχω πάρα πολλές φορές κριτικάρει με πολύ καλή διάθεση στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ένα εκ των οποίων οδηγεί και τις αποφάσεις αυτές να εκδίδονται, έτσι, διότι αυτό είναι παθογένεια της ελληνικής δικαιοσύνης. Τώρα, το σύστημα Πασόκ ή δεν ξέρω το Πασόκ, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει, δεν υπάρχει και πού είναι κτλ. Παντού. Έχει τη δική του ευθύνη, όπως η ευθύνη αυτή ήταν και στις περιόδους του ΣΥΡΙΖΑ και στις περιόδους της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Δεν είναι θέμα των πολιτικών, κατά την άποψή μου, κομμάτων. Το πρόβλημα είναι καθαρά της δικαιοσύνης. Ναι, αλλά έχουμε και έντιμους δικαστές, όπως έχουμε και έντιμους δικηγόρους. Δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι. Αμφίβολα, ναι. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί η ελληνική κοινή γνώμη θεωρεί τους πάντες διεφθαρμένους. Όχι, όχι. Όλοι. Όχι. Πρόσφατα, μάλιστα, είχα δημοσιεύσει και ένα άρθρο μου για τον δικηγόρο του Διαβόλου και μίλησα γι' αυτά. Δεν μας τα λέτε και εμάς τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Σε live μετάδοση. Η δικαιοσύνη, είπαμε, έχει παθογένειες. Πολλές φορές. Ενώ είναι τίμια, μπορεί και να μην φαίνεται. Έτσι. Η λειτουργή της, ορισμένη λειτουργή της, αυτό εννοείται. Όταν λέω δικαιοσύνη, αναφέρουμε στους λειτουργούς. Στη δικαιοσύνη είναι ένα abstract θέμα, το οποίο εντάξει, δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε σε μια άλλη φορά.
αλλά πραγματικά η λειτουργία, πάτε το έτσι, της δικαιοσύνης πολλές φορές δεν φαίνονται. Ενώ είναι, κατά την άποψή μου, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όχι το λέω εγώ, έτσι είναι. Απόλυτα προσιλωμένοι στη δουλειά τους, είναι άνθρωποι τίμιοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευσυνείδητη και κάνουν τα αδύνατα δυνατά, διότι όταν έπρεπε η δικαιοσύνη να έχει 10 ανθρώπους, έχει 3. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι 3 φορτώνονται απίστευτες δικογραφίες, με αποτέλεσμα και αυτοί να καθυστερούν και να δημιουργούνται αυτά τα φουσκώματα και η παθογένεια. Η πολιτική. Ναι. Οι πολιτικοί είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη παραπάνω από εσάς. Ναι. Γιατί αυτοί διορίζουν και τους ανώτατους. Οι πολιτικοί δεν έχουν, κατά την άποψή μου, θεσμική παρέμβαση σε αυτό το φαινόμενο που είπαμε προηγουμένως για τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν νομίζω ότι έχει. Ακόμα και ένας υπουργός της δικαιοσύνης, θα έλεγα ότι μάλλον ανίσχυρος είναι, για να μην πω καμιά άλλη λέξη, δεν ελέγχει, δεν μπορεί να ελέγξει. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και έτσι πρέπει να είναι. Και ό,τι λάθη κάνει, αυτή τα κάνει. Και ό,τι καλά κάνει, αυτή τα κάνει. Εσείς τώρα σοβαρολογείτε ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη μετά από τόσα χρόνια δικαιοσύνη? Γιατί ξέρω ότι τα τηλέφωνα. Θεσμικά, συνταγματικά, ναι. Πώς? Θεσμικά και συνταγματικά είναι ανεξάρτητη. Ναι, δεν πάσα. Θεσμικά, ναι. Στην πραγματικότητα όμως, real time. Υπάρχουν, υπήρχαν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Ναι. Τα πολλά χρόνια, κάποια στιγμή υπάρχουν. Και συζητήσεις σε πολύ βασικά θέματα τα οποία ενδεχομένως αναφέρονται στο σύνολο της Ελλάδας, στο σύνολο των Ελλήνων δηλαδή, όχι σε επιμέρους θέμα. Εγώ τουλάχιστον στην αντίληψή μου δεν έχει υποπέσει ποτέ κάτι τέτοιο. Τι εννοείται δεν έχει υποπέσει, ότι δεν παρεμβαίνουν οι πολιτικοί? Ότι δεν παρεμβαίνουν οι πολιτικοί στα θέματα της δικαιοσύνης. Θεωρώ και θέλω να το θεωρώ ρομαντικά ότι είναι έτσι όπως το λέω. Πάρα ρομαντικά. Να σας πω τώρα, γιατί είναι πειρασμός να σας έχω εδώ και να μην συζητήσουμε και την πολιτική κατάσταση της χώρας, η οποία δεν είναι ασυνάρτητη και άσχετη με όλο αυτό το φαινόμενο. Το είπατε πριν, δεν υπάρχουν ειδήσεις, πρέπει να τροφοδοτήσουμε την κοινωνία με ειδήσεις. Πού βρισκόμαστε? Εννοείται πολιτικά. Πολιτικά, ναι, η χώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ, κύριε Στεφανόπουλε, έχω την αίσθηση, τουλάχιστον εγώ, ότι όλη αυτή η ιστορία με έχει ξεπεράσει. Κάποτε είχα ένα ρόλο σε όλα αυτά. Μιλάω, θα μου επιτρέψετε για ένα δευτερόλεπτο για το. Για όσο θέλετε. Είχα ένα ρόλο σε όλα αυτά, αυτό που είχα, εν πάση περιπτώσει. Επειδή σας έχω ακούσει να λέτε ότι το κλείσα το βιβλίο. Γι' αυτό. Αυτό λοιπόν λέω. Ότι κάποτε είχα ένα ρόλο. Αναζητώντας το δρόμο, τα βήματα τα οποία είχα κάνει τότε, τα είδα ότι είναι πάρα πολύ μακριά. Και με την έννοια αυτή τι θέλω να πω, ότι ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει γρήγορα. Ενδεχομένως τόσο γρήγορα που να μην μπορώ εγώ ο βηματισμός ο δικός μου προσωπικός να τον προλάβει. Από τη στιγμή που μπήκε στη ζωή μας ο κορονοϊός, θυμάμαι, πάνε 2-3 χρόνια τώρα, και εδώ τώρα τελευταία που αρχίζει μια ψηφιοποίηση και είναι εξαιρετικό αυτό, γιατί εγώ το έχω πει ότι αυτός ο υπουργός, ο συγκεκριμένος που ασχολείται με αυτά, είναι καλός. Και ως νέος έχει και τη δυνατότητα να τα βάλει τα πράγματα και να αφήσει και ένα έργο. Γιατί αυτό το έργο θα αφήσει στην ουσία η κυβέρνηση τούτη. Την ψηφιοποίηση, άμα γίνει και πλήρης, ακόμα καλύτερα. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι εγώ είμαι γέρικο σκυλί και δεν μπορώ να μάθω καινούργια κόλπα πια. Και φαντάζομαι ότι μαζί με μένα είναι και πολλοί άλλοι. Μια ολόκληρη γενιά. Ακριβώς. Αυτοί λοιπόν, εγώ τουλάχιστον και πιστεύω και οι υπόλοιποι με τους οποίους μιλώ, τους φίλους μου, αισθάνονται ότι ήδη είναι, ας πούμε, παροχημένης ενεργητικότητας, πρακτικής. Δηλαδή μου είναι πολύ δύσκολο εμένα όπως και στους άλλους να παρακολουθήσουμε την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν αυτά και οι νέοι τα παρακολουθούν. Και έτσι πρέπει να παρακολουθώ τα παιδιά μου τα οποία είναι μέσα στο κλίμα. Χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά όταν αρχίζουν και μου μιλάνε γι' αυτό, με πιάνει πονοκέφαλος. Έτσι λοιπόν είναι και η πολιτική. Τώρα η πολιτική δεν παίζεται όπως ήξερα εγώ, αγαπητέ κύριε Στεφανόπουλε. Και ως παλιός μπασκετμπολίστας κάποτε φέρναμε την μπάλα κάτω από το καλάθι για να βγάλουμε. Το. Δεν είχαμε το τρίποντο. Τώρα αν έχεις έναν καλό παίχτη απ' έξω, κερδίζεις το μάτς χωρίς να κουνηθείς καθόλου. Δεν το ήξερα εγώ αυτό. Τότε στην πολιτική λοιπόν έπρεπε να τρέξουμε. Έπρεπε να βγούμε έξω, να συγκρουστούμε, να βάλουμε αφίσες, να κάνουμε διάφορα.
να μιλήσουμε στα καφενεία, να είναι. Τώρα με ένα mail έχεις τελειώσει και είσαι υποψήφιος κάποιου κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος. Και αν είσαι και καλός όλα αυτά και βάλεις και διάφορα πράγματα μέσα ωραία στο mail που θα στέλνεις, μπορεί ο κόσμος να σε αγαπήσει ενδεχομένως περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν είπα και εγώ, όπως μου είπατε προηγουμένως, προσπαθώντας να με πειράξετε, ότι έκλεισα το βιβλίο. Δεν είμαι εκτός πολιτικής. Το δικό μου το προσωπικό βιβλίο έκλεισα. Όπου και όποτε μπορώ, θα έχω την άποψή μου. Θα σας ρωτήσω κάτι. Λέει ο κόσμος ότι το σύστημα είναι πανίσχυρο και ανίκητο. Εσείς ως σύστημα, τι καταλαβαίνετε, γιατί η κοινωνία έχει τους δικούς της ορισμούς και τους δικούς της χρόνους με βάση τα βιώματά της. Εσείς που είστε μέρος του συστήματος, εκτός αν προσβάλλει να αποσύρω την επισήμανση. Θα σας απαντήσω. Ένα πράγμα που δεν έγινε ποτέ μου, κύριε Στεφανόπουλο, είναι μέρος του συστήματος. Ωραία, το αποσύρω, ζητώ συγγνώμη. Όχι, δεν το λέω, δεν με το αποσύρω. Το αποσύρω, ζητώ συγγνώμη. Καθόλου, απαντώ. Μου δίνετε πάσα και απαντώ. Δεν υπήρξα μέρος του συστήματος. Αν ήμουν μέρος του συστήματος, θα ήταν αλλιώς η ζωή μου. Και ευτυχώς δεν είμαι μέρος του συστήματος, γιατί αισθάνομαι ελεύθερος. Και θα σας έλεγα ότι αισθάνομαι τόσο ελεύθερος, που δεν έχω πρόβλημα να συγκρουστώ με τον καθένα. Εάν και εφόσον πρέπει να συγκρουστώ, έτσι. Υπό άλλες συνθήκες θα συζητήσω και να είμαι καλός με όλους. Έχω φίλους, έχω εχθρούς, έτσι λένε ότι είναι ηγέτες. Ή θα έχουν θερμούς φίλους, ή θα έχουν σφοδρούς εχθρούς. Εγώ νομίζω ότι είμαι ένας από αυτούς, χωρίς να διεκδικώ τον τίτλο του ηγέτη, βεβαίως. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό μου για την πορεία μου. Πραγματικά δεν υπήρξε συστηματικός. Συστημικός, συγχωρείτε, ναι. Αυτό το οποίο μου είπατε τώρα για το σύστημα. Το σύστημα είναι ανίκητο, ήταν πάντα ανίκητο. Και υπάρχουν ονοματεπώνυμα για το σύστημα. Τα οποία βέβαια θα με κρέψετε. Δεν θα τα πούμε, εντάξει, το σέβομαι. Αλλά παραπέμπω και όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοώ, σε μια εποχή τέτοια όπου ο έλεγχος τις εξουσίες γινόταν σε επίπεδο καταλυτικό και δημιουργούνταν, μιλάω για την πολιτική πάντα, δίωδοι, σωλήνες κομματικούς τους λέγανε παλιά, οι οποίοι εξασφαλίζανε μια λειτουργία η οποία ήταν ανίκητη, δεν μπορούσε να σπάσει πουθενά. Τώρα. Αυτό που έχω δει τώρα είναι ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση επειδή μπαίνουν στο παιχνίδι το πολιτικό νέοι άνθρωποι. Οι οποίοι, βλέπω από τα παιδιά μου δηλαδή, γι' αυτό κρίνω, οι οποίοι είναι ασυμβίβαστοι με τη λογική αυτή. Εμείς κάποια στιγμή μετά το Πανεπιστήμιο μπήκαμε στη λογική ότι έτσι ασκείται η πολιτική εξουσία. Ήταν το πράγμα της μεταπολίτευσης. Ακριβώς. Έτσι αισθανόμασταν τότε. Δηλαδή, ναι μεν ήμασταν άνθρωποι αριστεροί οι οποίοι σκοτωνόμασταν για το τι θα γίνει με την εξουσία, με τις απόψεις μας, τις πολιτικές μας θεωρήσεις, στα αμφιθέατρα παντού. Αργότερα όμως μπήκαμε στο σύστημα αυτό, στις παρυφές του συστήματος, λειτουργώντας ως επαγγελματίες. Και μπήκαμε και σε μία ροή πραγμάτων, την οποία δυστυχώς δεν μπορούσαμε να ξεπεράσουμε. Δηλαδή εγώ ας πούμε για παράδειγμα δεν ήθελα να είμαι γραμμένο στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ποτέ. Αλλά εάν δεν το έκανα αυτό, όπως ακριβώς λέει ο νόμος και το σύστημα εν γέννη, δεν θα μπορούσα ποτέ να δικηγορήσω. Έτσι λοιπόν στη λογική αυτή ήμασταν εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να αποδεχτούμε όλα αυτά τα πράγματα. Και ξέρετε ότι όταν βάζεις λιθαράκι-λιθαράκι κάθε φορά μία υποχώρηση, στο τέλος κλείνεις το βιβλίο όπως το έκανα εγώ και λες ότι θα ασχοληθώ πια με κάτι πιο ευχάριστο. Με το ψάρεμα. Τον ήλιο. Τις γυναίκες. Α, ναι, να μην την εκτρέψω τη συζήτηση τώρα. Όμως η κοινωνία, γιατί είστε μάχημος δικηγόρος, και πονάει και πεινάει. Και καθημερινά αναστενάζει στις αίθουσες των δικαστηρίων. Το βλέπω όπως ακριβώς το είπατε. Το βλέπω ανάγλυφα. Στεναχωριέμαι. Εκτός από το να συζητήσω ευρύτερα, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο τα θέματα αυτά. Ή να τους εκπροσωπείτε επάξια. Ή να τους εκπροσωπώ πολλές φορές. Το επάξια δεν ξέρω, η ιστορία εντάξει, θα το δείξει. Εντάξει, είναι υποκειμενική έκφραση θα δική μου. Θα το δείξει αλλά η ιστορία. Ξέρω, εγώ ιστορία. Λέω ότι πολλές φορές, πάρα πολλές φορές θα έλεγα, τα συμπλήρωνα. Και μάλιστα με έναν τρόπο που μπορεί και να παρεξηγείται. Ξέρετε, δεν
δεν περιμένω να πάρω κάτι από τους ανθρώπους αυτούς. Είναι πολλές φορές με τη χαρά μου δηλαδή δίνω τη βοήθεια χωρίς αντάλλαγμα κανένα. Και αισθάνομαι και καλά γι' αυτό. Ναι, αλλά ωστόσο όντως η κοινωνία και πονάει και πεινάει και είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ναι, είναι έτσι. Δηλαδή ενώ η τηλεόραση και το σύστημα προβάλλει μια κανονικότητα, προβάλλει μια όμορφη κοινωνία, αναλύοντας τις διαφημίσεις μέχρι τα σίριαλ και από τα σίριαλ μέχρι την πραγματικότητα την κυβερνητική, αλλά όταν βγαίνεις ακριβώς έξω από τον δρόμο σας, βλέπεις τους ανθρώπους στους κάδους. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Με παραπέμπετε τώρα να κάνουμε μια κουβέντα, θα έλεγα, εφόλης της πολιτικής ύλης. Εσείς τα. Αλλά είναι ένα νομίζω θέμα δόκιμο τώρα. Δηλαδή δεν ταιριάζει. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω να δούμε τα αίτια. Η ουσία είναι ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν άνθρωποι φτωχοί στην Ελλάδα. Τι να λέμε τώρα. Και φτωχοποιήθηκαν αυτοί από τις πολιτικές όλων των κομμάτων. Ναι, αλλά τους παίρνουν τα σπίτια τώρα. Θα έφτανα σε αυτό τώρα, προλάβατε. Είναι συνολική ευθύνη. Και δική μας, των πολιτών. Βεβαίως, όλων συνολική. Και εμού και εσάς ως δημοσιογράφος και η πολιτική εξουσία και ό,τι έχει γίνει στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και μετά, όλα αυτά οδήγησαν σε ένα κακό χειρισμό, ο οποίος κακός χειρισμός οδήγησε στην έκπτωση. Και η έκπτωση αυτή έχει επίπτωση κατά βάση στην κοινωνία. Εννοείται ηθών και αξιών. Όλοι. Έκπτωση οικονομική, έκπτωση ηθών, έκπτωση κοινωνικών, τα πάντα οικογενειακά, όλα. Όλο αυτό το συνοθήλευμα οδηγεί σε μια εσωτερική κατάθλιψη του Έλληνα. Τι βλέπετε, βλέπετε. Ναι. Φυσιογνωμίες σκυμμένες, προβληματισμένες, αυτοκτονίες, άσχημα πράγματα. Και τελικώς πάρα πολλοί από αυτούς, εξαιτίας όλων αυτών των προβλημάτων και ειδικότερα των οικονομικών, φτάνουν να χάσουν για την περιουσία τους. Που για τον Έλληνα, ξέρετε, είναι ταμπού, ήταν πάντα ταμπού. Μετά τον πόλεμο, ο Έλληνας ήθελε το κεραμίδι του. Τα θυμάστε αυτά. Είστε της ιδίας γενιάς και θυμάστε, το λέω. Μανάδες μας, πατεράδες μας, φροντίζαν να βάλουν τα παιδιά τους το κεραμίδι από κάτω. Αν του Έλληνα του πάρει το κεραμίδι, δεν ξέρω πόσο θα το αντέξει. Δεν το γνωρίζω πόσο. 1, 2, 3, 5, 12, τη 13η θα. Ξέρετε κύριε Παγωλόπουλε, αυτή τη στιγμή, αν ο Έλληνας, όσο και να μην γνωρίζει την ιστορία της Κιβωτού, για έναν ακόμα λόγο που ταυτίζεται με αυτή την ιστορία, είναι γιατί παίρνουν όλο αυτό το κτίσμα με κόπο, μόχθο, στερήσεις, όχι από τον Παπα Αντώνη και την πρεζιτέρα του και τα στελέχη του, αλλά από την κοινωνία, γιατί αυτά όλα γίνανε από την κοινωνία, δεν είναι από την τσέπη του Παπα Αντώνη. Ταυτίζεται με αυτή την ιστορία γιατί του παίρνουν τα πάντα. Του βγάζουν τον αναπνευστήρα, του πήραν μέχρι και το μισθό του κληρικού. Του σταματήσαν τα πάντα. Αυτό το πράγμα κάπου οδηγεί και τώρα είναι η αρχή μόνο. Ο Έλληνας γι' αυτό ταυτίζεται. Όχι γιατί ξέρει αν είναι αλήθεια οι καταγγελίες ή όχι. Ταυτίζεται γιατί νιώθει τον ίδιο πόνο όταν του παίρνουν το δικό του σπίτι. Και ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με την Κιβωτό. Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω καταρχήν. Ναι. Και γιατί λέω καταρχήν. Διότι δεν έχω ιδέα, πεποίθηση, εδρεωμένη δηλαδή, που να γνωρίζω πώς γίνανε όλα αυτά. Ποδωρές. Ναι, το λέτε εσείς, εγώ δεν το ξέρω, θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία, θα φανεί και εγώ βέβαια θα εκτιμήσω και αυτό που θα διαβάσω, αλλά και την απόφαση των εισαγγελέων και όλα αυτά. Μη έχοντας λοιπόν σαφή εικόνα, και θα σας μιλήσω λίγο πιο έτσι επαγγελματικά τώρα, πιο δικηγορικά, δεν μπορώ να εκφράσω την άποψη αν είναι η περίπτωση αυτή ή όχι την οποία λέτε. Αν δηλαδή μπορεί να ταυτιστεί η αρπαγή εντός εισαγωγικών, γιατί έτσι το βλέπω εγώ, γιατί έχουν καταληθεί όλοι οι κανόνες της πολιτικής δικονομίας, έχουν αλλάξει όλα με τα μνημόνια, απλώς και μόνο για να φύγουν τα σπίτια στις τσέπες αυτών που θέλουν να πάρουν. Δεν ξέρω αν αυτή η περίπτωση μπορεί να ταυτιστεί με την άλλη περίπτωση που εγώ ονομάζω αρπαγή κινήτων. Πιθανώς και ναι, αλλά μη έχοντας την πλήρη εικόνα, επιφυλάσσομαι γι' αυτό, ναι, μέχρι όπου βρω ότι πράγματι έτσι είναι και είναι αλήθεια αυτό που λέτε, για να συμφωνήσω και εγώ μαζί σας. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι ο νόμος που έγινε το καλοκαίρι τον Αύγουστο είναι φωτογραφικός, γιατί όπως είδα και από ρεπορτάζ έγκυρων συναδέλφων που κάνουν καλά τη δουλειά τους, ήδη έχει ξεκινήσει ένα πογκρόμ, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αποδοθεί, ελέγχων σε ΜΚΟ
βγάζοντας απ' έξω μια σειρά από ΜΚΟ, οι οποίες όμως ευθύνονται για πολλά που συμβαίνουν στο χώρο και τα εθνικά ζητήματα, που φέρνουν κόσμο μέσα. Κατάλαβα, ξέρω τι λέτε. Διακίνηση κόσμου, τράφικινγκ κλπ. Αντιθέτως, εδώ είχαμε μια ΜΚΟ η οποία προσέφερε κοινωνικό έργο με τη βοήθεια του κόσμου. Αυτό θα το επαναλάβω πολλές φορές. Δεν είπε ο παπάς ότι είναι δικά του, ότι έβαλε την περιουσία του, ότι είναι χορηγός δωρητής, μέγας ευεργέτης. Αξιοποιούσε την εμπιστοσύνη του κόσμου στο πρόσωπό του και στους συνεργάτες του και είχε επαυξάνει όλο αυτό το έργο. Το λέω γιατί είμαι μέτοχος αυτής της ιστορίας και μέρος αυτού του κομματιού, έχω δει το ρεπορτάζ. Ξαναλέω και πάλι, θα με συγχωρήσετε, αλλά θα επιφυλαχτώ για όλα αυτά με την έννοια του ότι δεν έχω καθαρή εικόνα. Ναι. Δεν αμφιβάλλω ότι είναι έτσι όπως τα λέτε. Αλλά μέχρι ότου πιστώ ότι είναι έτσι όπως τα λέτε, θα μου επιτρέψετε να μην εκφράσω γνώμη. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω και θα το πω καθαρά νομικά, είναι ότι έριξα μια ματιά, δεν το ήξερα, έτσι, ναι. Έριξα μια ματιά στην νομοθεσία, η οποία έχει αυτό το εφεύρημα, το καταπληκτικό το οποίο έγινε, με τον νόμο του 22, το Μάη, το Απρίλη-Μάη του 22. Ναι, και επικυρώθηκε τον Αύγουστο. Το άρθρο 62, αν θυμάμαι καλά, είναι, γιατί του έριξα μια ματιά. Έχω την αίσθηση και με τα ελάχιστα τα οποία είδα, μιλάμε για μια εξόχως αντισυνταγματική διάταξη, η οποία άξιζε τον κόπο, τουλάχιστον εγώ έτσι σκέφτηκα. Άξιζε τον κόπο να δοκιμαστεί σε ένα δικαστήριο, σε ένα απλό δικαστήριο, όπου ένας απλός δικαστής, ένας δηλαδή δικαστής πρωτοβάθμιος, θα μπορούσε να κρίνει τα περί αντισυνταγματικού του ή μη. Έχω την αίσθηση... Πώς γινόταν αυτό, κύριε Παπαγόπουλο? Με μια προσφυγή, η οποία είναι μια αίτηση ακυρώσεως του διορισμού του νέου διοικητικού συμβουλίου. Υπάρχουν οι τρόποι, εν πάση περιπτώσει, για να δοκιμάσει κανένας. Ναι, αλλά το σύστημα είναι πανίσχυρο, θα το απέριπτε αμέσως. Θα μου πείτε, θα γινόταν αυτό? Να σας πω κάτι. Έχουν τύχει στη διαδρομή μου και λεβέντες δικαστές, οι οποίοι νιώθουν την πίεση, αλλά δεν υποκύπτουν. Αυτό έχουν γίνει, θα σας θυμίσω, και στο παρελθόν. Ένας εκ των οποίων έγινε και πρόεδρος Δημοκρατίας. Κάποιοι άλλοι αθώσανε κάποιους άλλους. Είναι δηλαδή ιστορικά γεγονότα που αποδεικνύουν ότι μία τόσο βγαίνει και κάποιος, τρελόν το λένε, αλλά δεν είναι τρελός, ο οποίος βλέποντας την αλήθεια και μη έχοντας ανάγκη κανέναν, μπορεί να βγάλει μία απόφαση. Εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, ο οποίος έριξα τη ματιά αυτή εξωτερικά, μου δημιουργήθηκε η πεποίθηση ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Δηλαδή μου έδωσε την αίσθηση αυτή η διάταξη ότι είναι φωτογραφική και ότι έχει συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο μπήκε, για τον τρόπο που μπήκε και για τον χρόνο που μπήκε. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα θεσμικά να προσληφθεί αυτό και να δοκιμαστεί σε ένα δικαστήριο? Κατά τη δική μου την άποψη υπάρχει. Βεβαίως είναι περιορισμένος ο χρόνος του διοικητικού αυτού συμβουλίου για ένα χρόνο μόνο. Και κάπως περιορίζει την έννοια, ακόμα και περιορίζει ή θα πρέπει να περιορίζει, γιατί δεν λέει συγκεκριμένα πράγματα μέσα, και τη δυνατότητα που έχει για να ασκήσει την εξουσία, τη διαχειριστική, σε αυτό το ίδρυμα, το συγκεκριμένο διοικητικό συμβούλιο. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να ξεπεράσει την διαχειριστική του εξουσία για να πάει στο επόμενο βήμα που να είναι το οτιδήποτε. Πάρα πολύ εύκολο. Πρέπει λοιπόν, κατά την άποψή μου, και σε αυτό, στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο υπάρχει τώρα, να γίνει ένας έλεγχος ασφυκτικός, όχι από το κράτος, από ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν σχέση με αυτά, από τους λογιστές που θα υπάρχουν, αλλά και ανθρώπους από την προηγούμενη διοίκηση, σχετικά με το τι θα κάνουν και αν θα κάνουν καλό ή θα κάνουν κακό. Γιατί ένα γεγονός, ένα Διοικητικό Συμβούλιο διορισμένο από τον οποιονδήποτε, ακόμα και από το κράτος, δεν σημαίνει εξορισμού ότι αυτό θα κάνει τη δουλειά του σωστά. Άρα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία παρακολούθηση. Πρέπει δηλαδή, κατά την άποψή μου, την ταπεινή, από την προηγούμενη διοίκηση να διοριστεί ένας άνθρωπος μέσα, γιατί άκουσα ότι τους απέλησαν, τους έδιωξαν κάτι. Ναι, ναι, όλους. Και αυτό νομίζω ότι είναι λάθος. Και μιλάω καθαρά νομικά. Δεν δημιουργώ μέσα, δεν βάζω υπόνοιες, πολιτικές. Ναι, 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 κατάλαβα. Καμία σχέση. Καθαρά νομικά. Επομένως, στην αρχή, στη γένεση όλης αυτής της ιστορίας, νομίζω ότι θα έπρεπε να δοκιμαστεί. Θα έπρεπε δηλαδή να δούμε μία αιτιολογημένη άποψη, ακόμα και αρνητική, νομικού χαρακτήρα και περιεχομένου,
από την οποία να προκύπτει αν είναι ή δεν είναι αντισταγματική, αν είναι ή δεν είναι σύνομη, εκτός του συνταγματικού. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μία προσφυγή. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί δικαστικά, μόνο με ανάλογη προσφυγή. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όχι, όχι, δεν είναι, είναι θέματα ειδικότερα. Πρέπει να το δω, δηλαδή, να σας πω τώρα, στο πρωτοδικείο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο διοικητικό πρωτοδικείο. Ένα από όλα αυτά είναι. Αλλά θέλει μια μελέτη, μπορεί να το πω έτσι. Όμως χρειάζεται. Πάντως λέτε ότι χρειάζεται στένος από το δικαστή που. Δεν μπορεί να τα βάλει εύκολα τώρα με μια απόφαση κρατική. Ένας δικαστής, οπωσδήποτε, και αυτός θέλει να μείνει μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Διότι αν αυτό το πράγμα ψηφίστηκε από τη Βουλή, περιβάλλεται από το τεκμήριο της νομιμότητας. Ναι, αλλά η κυβέρνηση. Δεν έχει όμως σχέση αυτό το ότι περιβάλλεται από αυτό το τεκμήριο με το γεγονός ότι είναι τελικά συνταγματικό, διότι έχουν διαλάθη της προσοχής και διαφόρων ούκο λίγες αντισταγματικές διατάξεις σε ούκο λίγα νομοθετήματα. Που υποτίθεται ότι έλεγξε και το ΣΤΕ. Το γεγονός ότι η χώρα δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο, πού θα μπορούσαν αυτά όλα να ελεγχθούν? Δεν είμαι υπέρ του συνταγματικού δικαστηρίου, κύριε Στεφανόπουλε, με συγχωρείτε πολύ. Δεν υπήρξε ποτέ. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη όπως έγινε αποτυπωμένη αυτή τη στιγμή, με ελάχιστες εξαιρέσεις, και αυτό σε άλλο χαρακτήρα, όχι στα διοικητικά θέματα, είναι οργανωμένη έτσι ώστε να μπορεί να αποδώσει αυτό που σας λέω. Μπορεί ένας απλός δικαστής να πει ότι αυτό είναι αντισταγματικό. Δεν είναι ανάγκη να μπει σε ένα οργανωμένο δικαστήριο, που ένα οργανωμένο δικαστήριο δημιουργεί και οργανωμένες αντιλήψεις, πάγιες τακτικές, οι οποίες εκτείνονται παντού. Μετά γίνεται ανεξέλεκτο αυτό το πράγμα. Εδώ δεν είμαστε Γερμανία, για να μπορεί να ισορροπήσει και να συντεριάσει διάφορες τάξεις από τα, τάσεις από τα κρατήρια, διαφορετικές πολιτικές. Μία πολιτική έχουμε. Ασκείται από έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται συνταγματικό κατά την άποψή μου. Πριν ολοκληρώσουμε, ήθελα λίγο να ακούσω και την πολιτική άποψη του Γιάννη του Παγωρόπουλου για το μέλλον αυτού του τόπου. Και ενδεχομένως ένα μήνυμα προς τις νέες γενιές ότι απέμεινε στην Ελλάδα. Γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε μια ροή φυγής. Φεύγουν οι νέοι μας, χρόνια τώρα, 10-15 χρόνια, και το κύμα φυγής συνεχίζεται. Τι έχετε να τους πείτε εσείς? Είστε ακόμα μάχημος, είστε στη γενιά αυτή που παραδίδει τη σκυτάλη, έχετε δικά σας παιδιά, παραλαμβάνουν τη σκυτάλη, και επειδή αυτά θα μείνουν στην ιστορία. Είμαι πολύ στεναχωρημένος, διότι οι νέοι δεν μπορούν να βρουν τρόπο να ρισώσουν στη χώρα μας. Και με κάθε δίκιο αναζητούν το καλύτερο μέλλον, όχι μόνο στο χρήμα, όχι δηλαδή για τη μισθή. Τη ζωή τους την ίδια, ναι. Αλλά και για την ποιότητα της ζωής. Προσφυγός ένας παλιός πολιτικός, πριν λίγες μέρες που είχαμε μια συνάντηση, μου είπε ότι φεύγω από αυτή τη ζωή, μου είπε, Γιάννη. Χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Δεν σας κρύβω ότι με επηρέασε πάρα πολύ αυτό που λέτε. Με στεναχώρησε πάρα πολύ. Διότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ γνωστός, ο οποίος βρίσκεται στο τέλος, πολύ τέλος της ζωής του. Και η αυτοκριτική του καταλήγει εκεί. Συμπυκνώνει μια εμπειρία, η οποία είναι τρομερή κατά την άποψή μου. Αν τόσα χρόνια, με τα πολεμικά αναφέρω, τόσοι και τόσοι προσπάθησαν να κάνουν μια Ελλάδα καλύτερη, και τελικώς ένας από αυτούς, εκπρόσωπος της εποχής του, μεγάλων πολιτικών χώρων, είπαν ότι τελικώς φεύγω χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Αναρωτιέμαι ειλικρινά, και εγώ που έκλεισα το βιβλίο και τόσοι άλλοι που το κλείσαν το βιβλίο, δεν ξέρω αν τελικώς μεταλαμπαδεύσαμε τίποτα, τουλάχιστον όσον αφορά το, για μένα, το ήθος, την αξιοπρέπεια, τη λεβεντιά, για να δούμε τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο από αυτόν που είναι κάποιοι δυστυχώς που μαυρίζουν την εικόνα. Οι νέοι άνθρωποι, αν τελικά θα έχουν το κέφι, γιατί είναι κέφι πια η ενασχόληση με την πολιτική, να ασχοληθούν με την πολιτική, να ασχοληθούν με τα κοινά. Εάν δεν μπουν
με πραγματικό, με καθαρό μυαλό στο χώρο αυτό, φοβάμαι ότι η Ελλάδα δεν θα έχει καλή τύχη. Φοβάμαι δηλαδή ότι θα γίνουμε όπως ήμασταν το 50, προτεκτοράτο κάποιον, σερβιτόρι κάποιον άλλον, ανήμποροι, ανύπαρκτοι και διαρκώς συνδεδεμένοι με την τύχη και το άρμα κάποιου ο οποίος απομυζαίνει όλους τους πόρους, όλους τους πόρους, υλικούς, ανθρώπινους, όλους τους πόρους της Ελλάδας. Δεν γίνεται αυτό τώρα δηλαδή, δεν είμαστε προτεκτοράτο της Αμερικής και σερβιτόρι των Ευρωπαίων και των Γερμανών. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμα η Ρωμιοσύνη αντιστέκεται. Τώρα μάλιστα. Θέλω να πιστεύω. Και έλεγα να κλείσω τη συνέντευξη και έπαιζε Ρωμιοσύνη. Αντιστέκεται. Τουλάχιστον έτσι έζησα πάντα, αυτή την αίσθηση είχα πάντα, έτσι ήθελα να πιστεύω πάντα. Και υπάρχουν ψήγματα ανθρώπων, τα βλέπω δηλαδή. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές ορθώνουν το αναστημά τους. Με την έννοια της Ρωμιοσύνης, γιατί είναι βαριά. Με την έννοια της Ρωμιοσύνης, ναι. Και τι είναι η Ρωμιοσύνη για τον Γιάννη Παγωρόπουλο? Η πατρίδα μου. Εγώ είμαι Έλληνας, κύριε. Έλληνας και Ορθόδοξος. Γιατί είμαι Ρωμιοσύνη χωρίς Έλληνας, την Ορθοδοξία δεν υπάρχει. Είμαι και Έλληνας, είμαι και Ορθόδοξος. Ποτέ δεν το έκρυψα. Άλλωστε βλέπετε ότι είναι από πίσω. Και είδα πολλά. Είδα τόση ώρα που έχει συνεπάρει αυτό το οποίο βέβαια δεν ξέρω αν με βάση τους νέους νόμους ανήκει στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα γιατί θα μας ταλαιπωρήσει τα επόμενα χρόνια. Αλλά βλέπω ένα εικονοστάσι παραπλεύρος. Θα έλεγα ότι σχηματικά ανατρίχιασα που το παρατηρώ τόση ώρα. Είπατε τη Ρωμιοσύνη. Και πριν από εσάς κάποιος άλλος είχε πει τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις. Ναι, αλλά τώρα κι εσείς και εγώ τη μυρολογούμε. Αντιστέκομαι, δεν θέλω να κλάψω για τη Ρωμιοσύνη. Πιστεύω ότι είναι εκεί. Και την ώρα που θα πατήσει το κουμπί θα πεταχτεί. Όπως ακριβώς σας το λέω. Για να τώρα το πιστεύετε αυτό που λέτε? Απόλυτα. Πιστεύω ότι μέσα μας υπάρχει σε όλους η Ρωμιοσύνη. Δεν είμαστε αγιάδες. Το πιστεύω. Και αν χρειαστεί, εδώ είμαστε. Θα το αποδείξουμε. Δεν είμαστε ραγιάδες. Όχι. Και δεν θα γίνουμε και ποτέ ραγιάδες. Κύριε Παγωρόπουλε, έχουμε παραδώσει από την Θεσσαλονίκη και τον Εύρο μέχρι την Κρήτη όλα τα βασικά μας οχυρά στους Αμερικανούς. Έχουμε παραδώσει την περιουσία, τα χρυσά και τα αργυρά του ελληνικού λαού στους ξένους, στη Φράπορτ και έχουμε και Ρωμιοσύνη λέτε τώρα. Ναι. Τώρα, ό,τι και να πείτε έχετε απόλυτο δίκιο, μπορώ να σας πω και πολύ περισσότερο. Τα παραδώσαμε όλα. Πολύ περισσότερα από όσα λέτε. Και δεν έχουμε ούτε τη μονογραφή των Αμερικανών ότι σε περίπτωση επιθέσεως από τους απέναντι θα υπερασπίσουν τα εδάφη που έχουν τις βάσεις τους. Κανένας δεν περιμένει τέτοια πράγματα. Θα ήταν πολύ ανόητο να περιμένει κανένας ότι σε περίπτωση εμπλοκής με τον γείτονα θα εμπλακούν οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι, ή δεν ξέρω, οι Λίβοι, οι Αιγύπτιοι, ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, οι Ισραηλινοί για να μας βοηθήσουν. Ούτε καν εξαίρεση από το άρθρο 5. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά νομίζω ότι κάθε Έλληνας τα ξέρει, δεν χρειάζεται. Ξέρουμε όλοι ότι αν ό,τι μη γέννητο γίνει το οτιδήποτε, θα πάμε όλοι μπροστά εμείς, όχι οι Αμερικάνοι, ούτε όλοι αυτοί οι οποίοι είναι οι προστάτες μας. Αυτή είναι μέσα σε πλαίσια διπλωματικά, μέσα σε πλαίσια συμβάσεων. Όπως ήταν πάντα οι μεγάλες δυνάμεις. Μέσα σε πλαίσια, ας το πω νομικά, για να μην το πω αλλιώς χιδέα, όπου ο καθένας κάνει τα παιχνίδια του, έχει τα συμφέροντά του, δημιουργεί τους χώρους του, αλλά αν γίνει οτιδήποτε, εσείς και εγώ θα πάμε πρώτοι. Επομένως. Εγώ φεύγω καλά από εδώ όταν ακούω τον Γιάννη τον Παγωρόπουλο να λέει Ρωμιοσύνη ζει και θα πάμε μπροστά. Ναι, και ζει μέσα μου και ζει μέσα σας και ζει μέσα σε όλους τους Έλληνες. Και έτσι πρέπει να είναι και αυτό λέω στα παιδιά μου νυχθημερών, είστε Έλληνες τους λέω. Προσέξτε τι λέω και με τον τρόπο που το λέω. Είστε Έλληνες, το λέω και ανατριχιάζω. Και θα τιμήσετε αυτό το πράγμα, το ότι είστε Έλληνες. Δεν θα σκύψετε ποτέ το κεφάλι σε κανένα. Αυτό είναι. Το λέω μέσα από την καρδιά μου και αισθάνομαι τρομερά δυνατός αυτό που λέω. Είμαι Έλληνας και είμαι περήφανος. Ρωμιός αλλά όχι ραγιάς.
Είμαι Έλληνας. Είμαι Ρωμιός και δεν θα υπάρξω ποτέ Ραγιάς. Ποτέ. Όπως δεν υπήρξα σε όλη μου τη ζωή ποτέ Ραγιάς, για τίποτα. Για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο. Θα μου πούνε τώρα οι συνάδελφοι, είχε τον Παγορόπουλο απέναντί σου και δεν του κάνει την κλασική ερώτηση. Θα κλείσω με αυτήν. Αν ζούσε ο Παπανδρέου, θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει με την Τουρκία? Όλα μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς τον Παπανδρέου, ενδεχομένως δεν μπορεί να το αμφισβητήσει το σθένος, την ηγεσία και την εθνική του συνείδηση. Εκτός αν υπερβάλλω. Δεν υπερβάλλεται, με καλύψατε απόλυτα. Ο Αντρέας, τον οποίο είχα τη μεγάλη τύχη να τον γνωρίσω, σε νεαρή ηλικία βέβαια, έτσι. Και επειδή ήταν και με τον πατέρα μου συνεργάτης πάρα πολλά χρόνια, ήταν σύμβολο. Δεν αμφιβάλλω ότι έκανε λάθη, όπως κάναμε όλοι. Ήταν όμως ένα σύμβολο. Και ήταν ένα σύμβολο απέναντι στο γείτονα, απέναντι στον Τούρκο. Έδωσε σημεία γραφής. Δυστυχώς δεν τα ακολούθησαν όλοι. Τίμησε για μένα το γεγονός ότι ήταν Έλληνας. Και για μένα ο Αντρέας της εποχής εκείνης, το Πασόκ του Αντρέα της εποχής εκείνης, το Πασόκ των ανθρώπων που ήξερα της εποχής εκείνης, είχε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Είχε μια ρομαντική αντίληψη για την κοινωνία, η οποία τώρα είναι απολύτως δυσέβρετη, έως δυσανάλογη θα σας λέω. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν πατριώτες. Ο Αντρέας από Παπανδρέου υπήρξε πατριώτης, όπως και όλοι όσοι τον ακολούθησαν. Ήταν και, αυτός, και αυτοί πατριώτες. Ήταν ένα πατριωτικό κόμμα το Πασόκ όταν ξεκίνησε και έτσι θέλω να το θυμάμαι. Τώρα που έκλεισα το βιβλίο της δικής μου πολιτικής προσφοράς, αναπολώ αυτά τα χρόνια με πολύ συγκίνηση και έχω φτάσει στο σημείο να με θεωρούν κοιμουσιακό είδος. Διότι όταν μιλάω για αυτά τα χρόνια, τα παιδιά μου ψάχνουν κάτι άλλο να κάνουν, οι νεότεροι φίλοι μου αλλάζουν κουβέντα, μιλάνε για άλλα πράγματα και αισθάνομαι πια, έτσι, μόνο με πολύ λίγους πλέον της εποχής εκείνης μπορώ να μιλήσω και να θυμηθώ γεγονότα, πρόσωπα και να με πολύ αγάπη να συζητήσω για εκείνα τα παλιά. Είναι όμως παλιά. Είναι όμως παλιά. Εύχομαι οι καινούργοι να βρούνε το σθένος, να σηκώσουν τον ήλιο λίγο ψηλότερα και να σταθούν κάποια στιγμή στη ζωή τους, όπως αισθάνομαι εγώ τώρα, Έλληνες. Έλληνες. Ορθόδοξοι το γένος και Ρωμοί. Ορθόδοξοι το γένος και Ρωμοί. Σωστά συμπληρώνεται. Σας είμαι ευγνώμων, τιμή μου η συνέντευξη μαζί σας, γιατί είστε όντως ένα σύμβολο της γενιάς που απέρχεται. Και ραντεβού την επόμενη Κυριακή σε εκείνα τα ωραία μέρη που φιλοξενείτε μια μικρή παρέα. Με χαρά μου και σας ευχαριστώ και εγώ, τιμή και εμένα, μου κάνατε τη χαρά να πω και εγώ δύο κουβέντες. Πολλές, γιατί αυτά θα μείνουν στην ιστορία, κοιμήλιο πια για να το βρίσκει η σκαπάνη των ιστορικών. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Τίποτα. Τιμή μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για όσα είπαμε. Και εσείς.